Συλληφθεί αυτό το κουβάρι με τα πολλά πόδια και χέρια που σκέπασε και ακόμη κάπως σκεπάζει το ΤΕΠΑΚ. Τώρα που έχουν έτσι, αν θέλετε, έχει καταλαγιάσει λίγο το πώς έχουν φουντώσει οι πληροφορίες και οι καταγγελίες. Εσείς περάσατε το κατόφλι και του αρχηγείου προημερών. Μάλιστα. Γιατί νιώθετε ότι απειλείστε, έτσι. Κοιτάξτε, υπήρχε μια έτσι παρερμηνία στο ότι έλαβα αυτές τις μέρες και πριν από την καταγγελία μου κάποιες απειλές. Ναι. Πείτε μας τα ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Να σας πω ακριβώς. Και είναι σωστό για σκοπούς ενημέρωσης και τους κοινής γνώμης. Οι απειλές που είχα λάβει ήταν πριν ξεκινήσει το κύμα συλλήψεων. Μέσω κάποιων πληροφοριών που είχα, άμεσες πληροφορίες, και θεώρησα σωστό, μετά την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου να αφήσει ελεύθερους κάποιους εκ των κατηγορουμένων, να ενημερώσω τις αστυνομικές αρχές για αυτές τις καταγγελίες και παράλληλα, από τη στιγμή που δεν είχα λάβει καμία πληροφόρηση ή κάποιες τουλάχιστον παρενέσεις από πλευράς αστυνομίας πώς μπορώ να προφυλάξω την οικογένειά μου και τον εαυτό μου, θεώρησα σωστό ότι πρέπει να θέσω υπόψη τους αυτή την επιτακτική ανάγκη. Πρέπει να σας πω ότι έλαβα και εγώ ίδιος τα μέτρα τα οποία έπρεπε να λάβω. Κατέστησα σύστημα συναγερμού στο σπίτι μου. Δεν χρειάζεται αυτά αλίμονο, να τα τι σας έλεγαν δηλαδή, είχαν επικοινωνήσει απευθείας μέσα, σας έστειλαν μηνύματα. Όχι απευθείας, μέσω ενός συναδέλφου, ο οποίος είχε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση και ο οποίος σε πολύ έτσι, κατάσταση έντονα συναισθηματική, μου εκμυστηρεύτηκε λεπτομέρειες που αφορούσαν τις κινήσεις συγκεκριμένων ατόμων. Καταλάβατε ότι κάποιοι παρακολουθούν την οικογένειά σας δηλαδή. Κάποιοι άφηναν ευθέως πληροφορίες στο συγκεκριμένο συνάδελφο ότι μπήκαμε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εντοπισμού ατόμων που θα έκαναν κακό στην οικογένειά μου. Ναι. Αντιλαμβάνεστε και ένα 5% υπάρχει αλήθεια σε αυτά. Και μισό της εκατό και μισό της εκατό δεν ήμουν έτοιμος, επειδή διαχρονικά, από το 2010 που είχα αναλάβει τη συντεχνία. Παρακαλώ. Αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και μιλάμε σε αυτά που κι εσείς με κάποιο τρόπο, χωρίς να θέλω να μπω στην ουσία, γιατί βρίσκεται και ενώπιον δικαστηρίου και το σέβομαι αυτό, υπάρχουν το θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη διαχείριση αυτών, υπάρχουν τα θέματα των οικιάσεων των κτηρίων. Αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτά είναι η ουσία ή είναι η κορυφή του παγόβου? Για μένα αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου και είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας, γιατί η ουσία είναι ουσιαστικά η διαχρονική προσπάθεια των διοικούντων του Πανεπιστημίου να βάλουν τα πράγματα κάτω από το χαλί, το οποίο οδήγησε σε μια ασυδοσία και επέτρεψε σε κάποια άτομα, όπως και στην περίπτωση των ερευνητικών, να μπλέξουν, να δημιουργήσουν αυτό το δίκτυο και να μπλέξουν καλούς συναδελφούς και ερευνητές. Να μου πείτε, είναι επιλογή, φυσικά το δέχομαι. Όμως θα μπορούσε, αν οι μηχανισμοί ελέγχου ήταν εκεί και δούλευαν. Και αν κάποιοι δεν επέτρεπαν. Οι μηχανισμοί ελέγχου εννοείται εντός του, πανεπιστημίου. Δεν υπήρχαν. Και υπήρχε και το κλίμα σιωπής. Έπρεπε κάποιος γραφικός, κάποιος τρελός, γιατί με χαρακτήρισαν και έτσι, κυρία Χριστοφίδου, γραφικός, τρελός, προβληματικός, να βγει προς τα έξω, τότε με τα κτίρια, να βγάλουν τα θέματα στην δημοσιότητα. Και εδώ είναι η αξία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί άμεσα αυτά τα θέματα τα πήρε ο γενικός ελεγχτής και έκανε εκείνο τον τιτάνιο αγώνα να τα αναδείξει και να τα οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Και παράλληλα άλλα θέματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν. Δεν σας κρύβω ότι το κόστος είναι τεράστιο. Δυστυχώς έγιναν πολλές προσπάθειες να μου κλείσουν το στόμα με το να μου απαγορεύουν την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Ναι, και έχουν ονόματα αυτοί που το έκαναν. Έχουν ονόματα. Ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο με απέκοψε μονομερός, χωρίς καμία Πρίτανης. Απόφαση. Ο νυν Πρίτανης, χωρίς καμία απόφαση. Πρέπει να πω, για να είμαι και σωστή, ότι εδώ και αρκετές μέρες προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Πρίτανη του ΤΕΠΑΚ για να του δώσουμε βήμα. Δεν με εκπλήσει αυτό που λέτε. Το λέω και δημόσια για να μην επικριθούμε ότι φέρνουμε από μια υπόθεση τη μία πλευρά μόνο και δεν φέρνουμε τις άλλες πλευρές. Έχουμε επανειλημμένα προσπαθήσει και όχι μόνο οι υποφαινόμενοι αλλά και άλλοι συναδέλφοι. Μέχρι χθες, προχθές καλούσα στο κινητό τηλέφωνο. Εάν επιθυμεί ο κύριος Πρίτανης και μας παρακολουθεί και θέλει να παρέμβει, το τηλέφωνο του σταθμού είναι στη διάθεσή του. Θα ήταν χαρά μου, κύριε Χριστοφίδου, να υπήρχε και ο αντίλογος. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Εμείς δίνουμε το βήμα, αλλά εξαρτάται από εσάς και εσάς.
Είναι δική σας απόφαση. Μάλιστα. Δεν σας φέρνει κανένας εδώ με το ζόρι και κανείς δεν σας υποχρεώνει. Αλίμονο. Αλίμονο και το εκτιμώ. Αφάνταστα το γεγονός ότι μου δίνετε το βήμα για να πω κάποια πράγματα. Άρα, ο Πρίτανης λέτε και μιλάτε με ονόματα. Σας απαγόρευσε. Σας έκλεισε το email και μου είχε στερηθεί η πρόσβαση χωρίς καμία απόφαση σώματος. Αντιλαμβάνεστε, να κοπεί η πρόσβαση κάποιου ακαδημαϊκού στο email είναι πειθαρχικό μέτρο. Πρέπει να περάσει από πειθαρχική διαδικασία για να ληφθεί αυτή η απόφαση. Mm-hmm. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Ή το γεγονός ότι ζήτησα επανειλημμένα να δω τις πριτανικές αρχές για κάποια συγκεκριμένα θέματα, ποτέ δεν πήρα απάντηση. Η μόνη απάντηση ήταν ακριβώς η σιωπή η οποία μόλις τώρα περιγράψατε. Αν κατάλαβα καλά, επειδή εσείς μιλούσατε για τα προβλήματα και κάποιοι, μας είπατε έναν μέχρι τώρα, ήθελαν να τα βάζουν κάτω από το χαλί και να υπάρχει να επικρατεί ο νόμος της σιωπής, σας έκαναν αντίπεινα. Ακριβώς. Αυτό έγινε. Ακριβώς. Και τα αντίπεινα αυτά συνεχίζουν. Πρέπει να σας πω ότι προείσταμε ενός ερευνητικού κέντρου που ονομάζεται Ηράκλειτος, Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχουν 3 ερευνητικά κέντρα στο Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το ερευνητικό κέντρο στο οποίο προείσταμε δουλεύει από το γραφείο μου του καθηγητή, που είναι 3x3. Έχει μέσα 4 γραφεία, αγόρασε 3 γραφεία από ένα κατάστημα που είναι βασικά τραπέζια. Ενώ τα άλλα ερευνητικά κέντρα έχουν τουλάχιστον 200 τετραγωνικά χώρους και πλήρως εξοπλισμένα. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο. Πόσο ανελαίτητο κυνηγητό έχω. Είμαι ακόμα καθυλωμένος στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Προσλήφθηκα το 7 στο ΤΕΠΑΚ. Άλλοι που προσλήφθηκαν στις 100 βαθμίδες από εμένα και αργότερα από εμένα, αυτή τη στιγμή έχουν τη βαθμίδα του καθηγητή. Άρα, ένας άνθρωπος, μας λέτε τώρα, που είπατε για τον Πρίτανη, τα κάνει όλα αυτά και όλοι τον ακούνε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν διαδικασίες, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν τηρούνται πρακτικά, αν θέλετε, από συνεδριάσεις. Τι γίνεται, αποφασίζει ένας. Κοιτάξτε. Ή εσείς μιλάτε για δίκτυο, για κύκλωμα. Δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω τους συνάδελφους μου ότι είναι μέλη ενός κυκλώματος, αλλά μπορώ να πω ότι η απάθεια και η σιωπή ή ο φόβος ότι μέχρι να γίνεις αναπληρωτής καθηγητής, σίγουρα οι ακροατές δεν γνωρίζουν, είναι λέκτορας, επίκουρος, αναπληρωτής και καθηγητής. Μέχρι να γίνεις αναπληρωτής καθηγητής δεν έχεις μονιμότητα. Μονιμότητα από την έννοια ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά σου. Το θέμα, κύριε Θεοχάρου. Αυτό φοβίζει κάποιους και δεν μιλούν. Και δεν μιλούν. Για να μην χάσουν την προαγωγή. Για να μην χάσουν την ανέλυξη, ναι, και τη μονιμότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι, ανέκαθεν ήταν το πρόβλημα στα δημόσια πανεπιστήμια, ότι κάποιοι κλείνουν το στόμα, κάποιοι δεν θέλουν να έχουν προβλήματα. Κάποιοι επιλέγουν να είναι στην αφάνεια. Οι προαγωγές δηλαδή δεν γίνονται με αυστηρές συγκεκριμένες διαδικασίες. Γιατί αν κρίνουμε ότι πρόκειται για το ΤΕΠΑΚ. Εκκρεμούν καταγγελίες. Για ένα πανεπιστήμιο που απολαμβάνει κρατικής χορηγίας. Μάλιστα. Λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Και σας λέω, και ευχαριστώ για την ερώτησή σας, και σας λέω ότι εκκρεμούν καταγγελίες οι οποίες έχω υποβάλει στο Γενικό Ελεκτή της Δημοκρατίας για στημένες διαδικασίες ανελήξεων και προσλήψεων. Έχετε στοιχεία για όλα αυτά. Στοιχεία τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα. Με τα άτομα τα οποία εναλλάσσονται συνεχώς στις ίδιες θέσεις, φίλοι των φίλων που καλούμε να κάνουν μια διαδικασία τάχατες ανεξάρτητη για να προσλάβουμε τον καλύτερο ή να ανελήξουμε στη βάση των σωστών κριτηρίων κάποιο σε ανώτερη βαθμίδα. Και όμως αυτές οι επιτροπές ελέγχονται από 1-2 άτομα και είναι αυτοί που έρχονται να αξιολογήσουν είναι φίλοι αυτών που τους προσκαλούν. Ποια είναι τα κίνητρα, υποθετικά τώρα, είναι το χρήμα, είναι οι θέσεις, είναι οι προαγωγές ή μήπως και εδώ έχουμε και εμπλεγμένα κόμματα. Δεν μπορώ να κρύψω ότι υπάρχει κομματική παρέμβαση, είναι ξεκάθαρο, πρέπει κάποιον να είναι να θελοτυφλεί για να πει ότι δεν υπάρχουν κομματικές παρεμβάσεις. Υπάρχουν κομματικές παρεμβάσεις. Επίσης υπάρχει και η τάση κάποιων να κρύβονται πίσω από το αξίωμα ή να κρύβονται πίσω από τη λέξη ο καθηγητής, ο ακαδημαϊκός και ουσιαστικά να μην τιμούν με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους το λειτουργήμα το οποίο επέλεξαν να κάνουν. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Και μιλάτε για κομματικές παρεμβάσεις και δεν θέλω να γίνω όπως αυτούς που τους βάζουν όλους στο ίδιο καζάνι. Εάν θέλετε. Να σας πω. Είμαι υποχρεωμένη να ρωτήσω. Ναι, και σωστά πράττετε και τιμάτε το επάγγελμά σας και το λειτουργήμα σας ως δημοσιογράφος. Για να μην βάζουμε κι όλους στο ίδιο καζάνι για συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω στοιχεία τα οποία εμπλέκουν συγκεκριμένο κόμμα σε διάφορες ανελήξεις στο Πανεπιστήμιο. Τα δώσατε αυτά τα στοιχεία στο γραφείο του Γενικού Ελεγκτή. Μάλιστα. Έχω δώσει συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία εμπλέκουν συγκεκριμένα άτομα από κομματικούς χώρους. Να μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι και η προεκλογική περίοδος τώρα, δεν θα ήθελα να μπει αυτό στη δίνη της προεκλογικής. Έχουν αξιώματα ή δεν έχουν. Έχουν και αξιώματα, μάλιστα. Είναι εν ενεργεία, δηλαδή αξιωματούχοι. Μάλιστα.
Πρέπει να σας πω ότι την Πέμπτη έχω καλεστεί στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Θα παρευρεθείτε στη Βουλή. Θα παρευρεθώ, φυσικά θα παρευρεθώ, με οποιοδήποτε κόστος. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου. Θα συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Θεωρώ πως στα πλαίσια των καθηκόντων τους οι κύριοι βουλευτές θα θέλουν απαντήσεις. Επίσης, αν μου επιτρέπετε κάτι πολύ σύντομο, επειδή έχουν δει από συγκεκριμένο έντυπο και μόνο, έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες αιχμές ό,τι αφορά την εντιμότητα και την αξιοπιστία μου ως ακαδημαϊκός. Για σας. Για μένα προσωπικά, μάλιστα. Τι έγραψαν. Λέγοντας ότι ως ελέγχο λειτουργός των έργων στα οποία ήμουν υπεύθυνος, φέρω πλήρη ευθύνη και ίσως ήμουν και εγκέφαλος της διασπάθησης. Τονίζω ότι το θέμα των ερευνητικών ήμουν ο μόνος αρχικά που είχε καταγγείλει το θέμα ενώπιον του Εξωτερικού Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου. Και παράλληλα, έχω στείλει σήμερα επιστολή στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, με κοινοποίηση στο Γενικό Ελεκτή και στο Γενικό Εισαγγελέα. Και τους λέω ότι από σήμερα είμαι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να πάω στα τραπεζικά ιδρύματα, στα οποία έχω λογαριασμό και εγώ και η σύζυγός μου, και να τους δώσω όλα τα στοιχεία. Επίσης, να τους δώσω πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, σε όλα τα email. Και αν διαφανεί κάτι, είμαι έτοιμος για τη συνέντευξη. Είπατε για καταγγελίες, παράτυπες προαγωγές και ύποπτες προαγωγές. Διαβάζοντας, δεν θυμάμαι, γιατί διάβαζα όλες τις εφημερίδες και δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα το είδα, υπάρχουν άτομα και προσωπικό και διοικητική λειτουργία, όχι μόνο από το ΤΕΠΑΚ, αλλά και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για το θέμα των ερευνητικών μιλάτε. Ναι. Εμπλέκονται διοικητικοί από το Οκεανογραφικό Κέντρο. Εξώς γνωρίζω. Είναι εκεί που έγινε αυτή η διασύνδεση. Είναι εκεί που έγινε η διασύνδεση με τα δύο ερευνητικά προγράμματα. Υπήρχε εμπλοκή, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει δικαστική διαδικασία. Αλλά από όσα έχω δει το φως της δημοσιότητας, υπήρχε συνεργασία συγκεκριμένου ατόμου που το οποίο είναι κατηγορούμενο μαζί με τους λειτουργούς του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, ψάξαμε τον Πρίτανη. Δεν τον βρήκαμε. Εμείς καλέσαμε ωστόσο. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.